παρόλο που το φώναζα, τώρα έρχεται και επίσημα μια αθωωτική έτσι, λύτρωση για μένα. Ήταν και ένα χρέος τιμής για μένα, δικαστική τιμής. Με λόγο αφοπλιστικό και από καρδιάς ο πρόεδρος Πρωτοδικών Λασιθίου εξηγεί γιατί μέσα από τη δική του πένα η ιστορία ενός κριτικού που καταδικάστηκε και φυλακίστηκε άδικα έγινε βιβλίο φέρνοντας στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Στην πρώτη παρουσίασή του στην Νεάπολη ο αληθινός πρωταγωνιστής ήταν εκεί μαζί με τους δικούς του ανθρώπους που δεν έπαψαν λεπτό να τον πιστεύουν. Σίγουρα αισθάνομαι δικαιωμένος. Δεν φοβάσαι να λες ότι είναι αληθινή ιστορία. Ο δικαστής δεν πρέπει να φοβάται όταν ακολουθεί τη συνείδησή του, όταν λειτουργεί με τη συνείδησή του. Και η συνείδησή μου ήταν που μου επέβαλε να γράψω αυτό το βιβλίο. Νιώθω επιτέλους να αθωώνομαι. Ήταν 24 ετών όταν ενεπλάκησε πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε το Πανελλήνιο. Προφυλακίστηκε προσωρινά μέχρι τη δίκη, αθώθηκε πρωτόδικα, καταδικάστηκε στο εφετείο και φυλακίστηκε ξανά. Δεν έπαψε ποτέ να επιμένει πως ήταν αθώος, αλλά παρέμεινε πίσω από τα σίδερα των φυλακών σχεδόν 4 χρόνια. Και αν γύριζε το χρόνο πίσω σε εκείνη τη μοιραία ημέρα, όπως λέει, δεν θα άλλαζε το παραμικρό, γιατί η συνείδησή του ήταν και παραμένει καθαρή. Δεν θα άλλαζα τίποτα από αυτή τη μέρα, γιατί είμαι πραγματικά αθώος. Κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχα και να μην νιώθει θλίψη όταν γνωρίζει ότι ένας αθώος είναι στη φυλακή. Για τον κύριο Ευαγγελάτο ήταν ένα χρέος δικαστικής τιμής που εκπληρώθηκε, όπως σημείωσε, απέναντι σε έναν άνθρωπο όχι εν αμφιβολία αθώο, αλλά αθώο με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, με τον ίδιο το συγγραφέα και δικαστικό λειτουργό να διαβάζει κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Δεν κρατούσε, όπως ποτέ δεν κράτησε, κακία σε κανέναν από όσους τον πίκραναν με τη στάση του. Τη σιωπή του ή με τις αποφάσεις του. Εγώ δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Ναι. Τους αφήνω στο Θεό και από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει καλά τι έκανε και τι δεν έκανε για αυτή την υπόθεση. Ο Σάββας του βιβλίου σήμερα είναι ελεύθερος. Η οικογένειά του μάτωσε οικονομικά και ψυχικά, αλλά παρέμεινε βράχος στο πλευρό του. Η μεγαλύτερη απώλεια σε αυτή τη μάχη ήταν, όπως λέει, ο θάνατος του πατέρα του πριν τον δει να σπάει οριστικά τα δεσμά του. Με εισιτήριο αυτή τη νουβέλα της νομικής λογοτεχνίας, ο νεαρός φορτσάρει πλέον για το ταξίδι της ζωής και ο συγγραφέας και πρόεδρος Πρωτοδικών Λασιθίου στέλνει μηνύματα ηχηρά για την απονομή της δικαιοσύνης, επαναλαμβάνοντας εμφατικά ωστόσο πως οι ιστορίες σαν και αυτή είναι η εξαίρεση. Δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε γραμματείς, δεν έχουμε αίθουσες. Είναι τραγικό. Δεν είναι δίκη η δίκη κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά και οι δικαστές. Να δίνουμε και την ψυχή μας, ναι, και την ψυχή μας, για να αποδοθεί το δίκαιο του πολίτη. Όλα τα έσοδα από το βιβλίο θα διατεθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος.